μαγιά. Ο ήλιος και το πλέλαγο στη μισή, μα της καρδιάς στη πυρκαγιά, που θα βρεθεί ποτάμι να τη φύση. Αρκετοί ήταν σήμερα οι Λαρισαίοι που αψήφισαν τον καιρό και επισκέφτηκαν τη Γεωργική Σχολή για να πιάσουν το Μάη. Η γιορτή διοργανώθηκε για τέταρτη χρονιά από το Δήμο Λαρισαίων και σε όλους τους παρευρισκόμενους μοιράστηκαν σουβλάκια και κρασί. Βγήκατε στην Ήπεθρο να γιορτάσετε την Πρωτομαγιά? Έτσι. Είναι πιο ωραία. Στην Ήπεθρο. Είναι γούρικο. Περιγούρι. Για το μήνα. Έρχεστε κάθε χρόνο εδώ στη Γεωργική Σχολή? Όχι, πρώτη φορά ήρθα. Και μ' άρεσε. Ωραία είναι. Ένα καλό μήνα. Πολύ ωραία. Περνάτε καλά εδώ? Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πρώτη φορά. Για ποιο λόγο είστε κοντά στην φύση? Μ' αρέσει εδώ. Μ' αρέσει. Αν είναι και πρώτη φορά είναι ακόμα καλύτερα, δεν είναι? Πρώτη φορά ήρθα, δεν έχω ξανάρθει. Ωραία είναι. Κόσμος λίγους βέβαια είναι. Ευχαριστούμε το Δήμο, τον κύριο Ζανακούλη. Και όλους που συμμετείχαν για αυτή τη γιορτή. Η φετινή γιορτή είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την ίδρυση της Γεωργικής Σχολής και στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Από παλιά οι Λαρισαίοι συνήθιζαν να περνούν την Πρωτομαγιά με τις οικογένειές τους στην Γεωργική Σχολή. Ο κόσμος αυτό το ζει ξανά, γιατί όλοι οι Λαρισαίοι θυμούνται ότι πριν από μερικές δεκαετίες η Πρωτομαγιά ήταν συνδεδεμένη με την Αβερόφιο Γεωργική Σχολή. Αυτό προσπαθούμε σε συνεργασία και με τους ανθρώπους που δουλεύουν εδώ, αλλά και με τις υπηρεσίες του Δήμου και με όλους όσοι προθυμοποιήθηκαν να αναβιώσουν έθιμα και να γιορτάσουμε εδώ στην Πρωτομαγιά, να το κάνουμε κατά τον καλύτερο τρόπο. Ο κόσμος το έχει ανάγκη.